Δυστυχώς η κατάσταση που είδα στο Αττικό νοσοκομείο δεν είναι αντάξια ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Ελλάδα του 2019. Ράτζα στους διαδρόμους, λίγοι νοσηλευτές, εξοπλισμός ο οποίος δεν δουλεύει. Ένα νοσοκομείο κόσμημα σε μια δύσκολη περιοχή της Αττικής, το οποίο δυστυχώς ακολουθεί μια πτωτική πορεία. Δεν πρόκειται να ισχυριστώ ότι όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια. Προφανώς πολλά είναι παλιά. Έχει έρθει η ώρα όμως να αντιμετωπιστούν δραστικά με μια τολμηρή παρέμβαση η οποία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας έτσι ώστε να γίνει επιτέλους ένας ουσιαστικός διαχωρισμός μεταξύ πρωτοβάθμιας φροντίδας και της φροντίδας που οι ασθενείς αναζητούν στα νοσοκομεία. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, υποστηρικτικό προσωπικό για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν να μπορέσουν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Η Νέα Δημοκρατία στα μέσα Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει με λεπτομέρεια το πρόγραμμά της για μια ποιοτική δημόσια υγεία για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.